Καλησπέρα! Κυριακή 15 του Μάρτη 2020 και έχουμε πάρα πολύ ωραίο θέμα απόψε. Εξαιρετικό θέμα. Και αν είμαστε εμεί οι κακοί του παραμυθιού, ρωτάει φίλη. Αγαπημένη μου θέκλα, γεια σου. Γεια σου. Σε παρακολουθώ εδώ και περίπου ένα χρόνο. Μου αρέσει πολύ ο αυθορμητισμός σου και οι θεματολογίε σου. Ευχαριστώ πολύ. Έχω προβληματισμό και θα ήθελα να τον μοιραστώ. Πιστεύω θα είχε ενδιαφέρον να το θέσεις σαν θέμα και για τους ακροατές σου, αλλά και για μένα ακόμα περισσότερο, μιας και με απασχολεί πολύ αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα της αντικειμενικότητας, της υποκειμενικότητας, των δίπολων καλού κακού και άλλες δομικές αρχές που τόσο εύκολα ταμπελώνουμε τα και ταμπελωνόμαστε. Τα Καταρχήν να σου πω ότι κάνω ήδη 4,5 χρόνια ψυχοθεραπεία και συχνά και μάλιστα όχι στη μητρική μου γλώσσα, αλλά στη γλώσσα της χώρας στην οποία βρίσκομαι. Κάνεις πολύ συχνά και πολύ καιρό. Πώς κάνεις ψυχανάλυση και κρατάει τόσο πολύ καιρό. Και ευκαιρία να πω εδώ ότι η ψυχανάλυση είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας. Δεν ξέρω τι, τι μορφή ψυχοθεραπείας κάνει φίλη αλλά το πιο πιθανό να κάνει ψυχανάλυση για να κάνει τόσο πολύ καιρό και τόσο συχνά. Αφορμή που σου γράφω στάθηκε το βλόγ σου για τους χειριστικούς ανθρώπους. Το έθεσες πάρα πολύ ωραία. Ταυτίστηκα. Εννοείται μου ήρθαν πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα στο μυαλό. Ήδη ταλαντεύομαι συχνά ανάμεσα σε ενοχικότητες και θυμούς που μου προκαλούνται και το δουλεύω. Αυτό όμω που με βασανίζει σαν σκέψη πάντα είναι ότι ωραία τα λέμε και μαλακώνουμε ή δίνουμε κουράγιο σε αυτούς που είναι θύματα, που βασανίζονται από ναρκισιστές, εγκλωβίζονται από ιστερικούς, χειραγωγούνται από χειραστι... χειριστικούς κτλ. Όλη η ψυχολογία, καλά μην λέω μεγάλα λόγια, δεν έχω διαβάσει τα πάντα, η έστω η πλειοψηφία ακόμη και το θεμάτων που μιλούμε, εστιάζουν στην πλευρά του θύματος, δηλαδή τι να κάνει ώστε να αντιμετωπίσει να, να τον προβληματικό να προφυλάξεις τον εαυτό σου, να γλιτώσεις από τον τοξικό, να βάλεις όρια κλπ. Πράγματα πολύ σημαντικά και υγιή. Τι συμβαίνει όμως εάν είσαι εσύ ο χειριστικός, εάν είσαι εσύ ο ναρκισός, εάν εσύ γίνεσαι βάρος τους άλλους. Έχει τα αντανακλαστικά να το αντιληφθείς. Πώς μπορείς να δουλέψεις τον εαυτό σου ως προς αυτό. Γιατί δεν είναι εγκεφαλικό το ζήτημα. Δεν πιστεύω ότι κάποια μάνα θα θέλει να είναι ακυρωτική προ το παιδί τη και βάζει μπρο το σχέδιό τη. Απεναντία, πιστεύω πω μπορεί να μην έχει ιδέα καν τι μπορεί να προκαλεί και αν το αντιλαμβανόταν να νιώθε εξαιρετικά άσχημα και ενοχικά. Το πρόβλημα είναι ότι είναι δύσκολο να αλλάξει τα συναισθήματα σου που σε κάνουν να γίνεσαι όλα αυτά τα αρνητικά που λέγαμε. Επομένως, πιστεύω ότι αν οι άνθρωποι μεταξύ μας πάβαμε να στηρίζουμε αυτά τα δίπολα καλού κακού, άσπρου μαύρου, δικαίου αδίκου, ίσως τότε να ήμασταν πιο ελεύθεροι και να μπορούσαμε να αποδεχόμασταν τη φύση μας και να έχουμε και τις αντένες μας ενεργές, διότι είναι πολύ λεπτή η ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δίπολα και πολλές φορές γινόμαστε λύκοι με προβιά προβάτου. Άσε που πάντα οι ρόλοι αλλάζουν και για κάποιους είσαι αυτός που πληγώθηκε και για άλλους αυτός που πλήγωσε. Ε, ε, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που γράφεις. Απολύτως συμφωνώ. Σκέφτομαι πο ότι πολλές φορές τέτοιου είδου ταμπέλες και διαχωρισμοί μπορεί να μην βοηθούν να αποδεχτούμε και να αντιληφθούμε αυτό που συμβαίνει, γιατί μια ταμπέλα είναι πάντα ισοπεδοτική. Μέσα δεν περιέχει κανένα συνέστημα και καμία από την ανθρώπινη αμφιταλάντευση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για να οδηγηθεί εκεί. Και αυτό είναι ζήτημα, γιατί μας κάνει να σκεφτόμαστε με όρους καλού-κακού, ομαδοποίησης, και μπορεί να είναι δύσκολο έτσι σε δύο περιπτώσεις που μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Η μια είναι στην περίπτωση που εντοπίζεις ότι για παράδειγμα ο γονιός σου συμπεριφέρεται άσχημα ή με επίκληση στο συνέστημα χειριστικά. Αρχικά μπορεί να υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα να ταμπελώσει σε ένα γονιό γιατί δεν μπορεί να διανοηθεί το παιδί ότι ο γονιό θέλει το κακό του ή ότι δεν το αγαπάει. Οπότε μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να είναι πολύ μπερδευτική για το παιδί που λέει γονιό ίσον αγάπη, αλλά ο δικό μου χειριστικό ίσον κακό ίσον όχι αγάπη. Άρα μπορεί να υπάρχει άρνηση από το εντό εαγων... θύμα ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει. Σε αυτό το θέμα, εμένα κάτι που με βοήθησε να αντιληφθώ την πολυπλοκότητα στις σχέσεις είναι το να φύγω από τις ταμπέλες και να εστιάσω στο πώς νιώθω εγώ και στο να δεχτώ ότι η πρόθεση του γονιού, για παράδειγμα, μπορεί να είναι πολύ καλή και αγαπητική προς εμένα, όμως εμένα σαν προσωπικότητα με ζόρισε εκεί και εκεί. Η άλλη περίπτωση που εντοπίζω ότι δημιουργεί πρόβλημα η ταμπελοποίηση είναι ότι συνήθω στι περιπτώσει που ψαχνόμαστε, κάνουμε, ψάχνουμε πράγματα που μα κάνουν δυστυχισμένου ή δυσλειτουργικού και αυτό ενέχει μέσα τη θυματοποίηση. Δεν ξέρω αν εμένα μόνο λειτουργεί έτσι το μυαλό μου επειδή μπορεί τελικά να έχω ενοχέ ή επειδή είμαι αντιδραστική ή επειδή δεν μου αρκούν αυτέ οι εξηγήσει. Αλλά σίγουρα όταν ακούμε ταμπέλε, ταυτιζόμαστε με το θύμα, όπως σου ανέφερα και εγώ ίδια για το βλόκ με τους χειριστικούς. Και ξεχνάμε ή μάλλον είναι άβολο να σκεφτούμε περιπτώσεις που είμαστε εμείς εν δυνάμει, χειριστικοί, ισοπεδοτικοί, ακυρωτικοί κλπ. Και αναρωτιέμαι κατά πόσο καλό κάνει να βάζουμε ταμπέλες και απλώς να στεκόμαστε εκεί και κάπως μέσα μας να ανασένουμε με ανακούφιση ότι τουλάχιστον δεν ήμασταν εμείς ο θήτης, Το ζουμί μπορεί να είναι παραπέρα από το ποιο είναι καλό, δίκαιο, ζηλιάρη, χτητικό, ακυρωτικό κλπ. Να επενοχοποιήσουμε λοιπόν αυτά τα συναισθήματα, γιατί τι λέξει είναι πολύ δύσκολο να συνεννοηθούμε όλοι για να το κάνουμε. Δεν ξέρω αν μπόρεσα να σου μεταφέρω ακριβώ αυτά που ήθελα. Μερικέ φορέ οι σκέψει μου είναι χαοτικέ και μου είναι δύσκολο να τι συντάξω, καθότι είμαι πολύ συνειδημική και καθότι νομίζω κάνει και ψυχανάλυση, η οποία ψυχανάλυση ψυχοθεραπευτική μέθοδο, Επηρεάζεται απευθείας εμ, στην, ε, στους συνειρμούς και στην ανάλυση των συνειρμών. Θα ήθελα πολύ να ακούσω τη σκέψη σου πάνω σε αυτό το θέμα. Αν είναι πολύ κουκουρούκου σαν θεματολογία, χα για το vlog σου, δεν πειράζει, θα το καταλάβω. Μου αρκεί που μπήκα στη διαδικασία και έφτιαξα ένα κείμενο με αρχή, μέση, τέλος. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Καλή συνέχεια. Εγώ, φίλοι μου, ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ ε, επειδή ε, μου έδωσες την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα. Ε, μου έδωσες την ευκαιρία να προβληματιστώ από τους δικούς σου προβληματισμούς. Μου έδωσες την ευκαιρία να σκεφτώ επικοδομητικά πάνω στις δικές σου επικοδομητικές σκέψεις και να αναπτύξουμε αυτό το ζήτημα. Φυσικά το έχει αναπτύξει πάρα πολύ ωραία στο γραπτό σου λόγο. Ήδη είμαστε στο 7ο λεπτό, στο 8ο λεπτό και μόλις έχω τελειώσει την ανάγνωση. Οπότε, ε, δεν θα πω περισσότερα πολλά από αυτά που έχεις πει πολύ περισσότερα από αυτά που έχεις πει Θέλω να πω το εξή ότι τα ταμπέλες είναι επικίνδυνες όντω. Είναι επικίνδυνες και για εμάς τους ίδιους να πιστέψουμε ότι είμαι ιστερικός, είμαι τοξικός, είμαι ναρκισιστής, είμαι το ένα, είμαι το άλλο. Και είναι και επικίνδυνες και για τους άλλους ανθρώπους να τους καταδικάσουμε, να τους, να τους ταμπελώσουμε, ε, παίρνοντα αφόρμηση από κάποια συγκεκριμένα περιστατικά, τα οποία μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικά για αυτούς τους ανθρώπους. Καταρχά, θέλω να πω ότι ο ανθρώπινο εγκέφαλο λειτουργεί με έναν περίτεχνο τρόπο, ούτως ώστε να βρει άκρη μέσα στο χάο που προκαλεί η δυνατότητα του ανθρωπίνου εγκεφάλου και η ικανότητά του να προσλαμβάνει όλα μα όλα μα όλα μα όλα μα όλα τα ρεθίσματα από το περιβάλλον. Το μυαλό μα έχει μια τεράστια αποθηκευτική δυνατότητα. Ο άνθρωπος δεν έχει καταφέρει ακόμη να φτιάξει υπολογιστή που να έχει αντίστοιχη μνήμη με τη μνήμη του ανθρώπου. Όλα αυτά τα νευρικά κύτταρα που έχουμε στο κεφάλι μας είναι σε δυνατότητα, είναι, έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν συνεχώς πληροφορίες. Είναι τεράστια ο όγκος των πληροφοριών που έρχεται μέσα στον εγκέφαλο μας, που έρχεται από τις αισθήσει μας, από τα μάτια μας, από τα αυτιά μας, από τα χέρια, από, από την αφή και λοιπά, την μυρωδιά. Οπότε για να βάλει μια τάξη στο χάος ο εγκέφαλο, αναγκαστικά βάζει τα Αναγκαστικά. Δηλαδή δεν είναι ε, απλώς μια κακή πρακτική το να βάζουμε τα ή ένδειξη ότι είμαστε μια συντηρητική κοινωνία και μια κοινωνία που κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους η εγκεφαλική κατηγοριοποίηση είναι απαραίτητη για να μην τρελαθούμε. Έχω να εισηγηθώ μια λύση σε αυτό για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε το κομμάτι ταμπέλες πιο δημιουργικά για τη δική μας ψυχική ισορροπία αλλά και για το όφελος μας στην κοινωνία και στο περιβάλλον γύρω μας. Λοιπόν, καταρχάς διαφωνώ με την χρήση επιθέτων για να χαρακτηρίσουμε ανθρώπους και προτείνω τη χρήση επιθέτων για να χαρακτηρίσουμε συμπεριφορές. Δεν είναι καλή ιδέα να πούμε αυτός ο άνθρωπος είναι τοξικός. Μπορούμε να πούμε αυτή η πράξη που έγινε στη συγκεκριμένη φάση την εβίωσα ως πράξη τοξική. Όσον αφορά στους ναρκισιστές, έχουμε ξεφύγει έχουμε ξεφύγει δυστυχώς και έχουν ξεφύγει και συνάδελφοι και ψυχολόγοι οι οποίοι χρησιμοποιούν αβέρτα κουβέρτα τον όρο του ναρκισιστή σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να είναι ένα χαρακτηριστικό όπως λέμε ο ψηλό, ο κοντός, ο παχύς, ο αδύνατος. Για να χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο ναρκισιστή πρέπει να του γίνουν ειδικά τεστ προσωπικότητας, τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει οποιοδήποτε ψυχολόγος, μπορούν να τα κάνουν μόνο ψυχολόγοι που είναι εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι για να κάνουν αυτά τα τεστ. Ίσως το πιο γνωστό τεστ είναι το MMPI, που είναι ένα α, τεστ προσωπικότητας το οποίο έχει πάρα πολλές ερωτήσεις, πάνω από 500 ερωτήσεις. Εγώ δεν είμαι εκπαιδευμένη για να κάνω αυτό το τεστ. Η αριστονική είναι, για παράδειγμα. Πρέπει να κάνει τη διάγνωση είτε ένας ψυχολόγος, είτε ένας ψυχίατρος, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος και πιστοποιημένο στο να κάνει το τεστ και να βγάλει το τεστ, το οποίο, μάλιστα, το οποίο μάλιστα, τεστ, η καινούρια του μορφή γίνεται μέσω υπολογιστού και να βγει διάγνωση εάν όντω ένα άνθρωπο έχει μία καθαρή διάγνωση διαταραχής ναρκισιστικής προσωπικότητας, αν έχει κάποια στοιχεία ναρκισιστικής προσωπικότητας, αλλά όχι καθαρή διάγνωση ή αν δεν έχει καθόλου ναρκισιστικά στοιχεία. Είναι επικίνδυνο, είναι ε, άδικο, να ανοίγουμε έτσι εύκολα το στόμα μας και λέμε ο ναρκισιστής πατέρας, ο ναρκισιστής γιος, ο ναρκισιστής θείος, ο, ο, ο η ναρκισιστρία μητέρα, η ναρκισιστρία κόρη κλπ. κλπ, κλπ. Εάν προσέξετε στις δικές μου τις, και τις εκπομπές που κάναμε στην τηλεόραση αλλά και στα δικά μου τα βίντεο που κάνω εδώ πέρα, δεν μπορεί να, να έτυχε κάποια φορά εκ παραδρομής να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, αλλά συνήθως λέω μπορεί να είναι, δεν ξέρουμε αν είναι, έχει κάποια στοιχεία τέτοια συμπεριφοράς, δεν γνωρίζουμε αν είναι. Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν με περίεργους τρόπους, δηλαδή θα μπορούσε εάν τους γινόταν αυτό το τεστ να βγάλουν ψηλά στοιχεία ναρκισισμού και διαταραχών προσωπικότητας, πάρα πολύ εύκολα ονομάζουν τους υπόλοιπου ναρκισιστές, τοξικούς, προβληματικούς, και βάζουν τον εαυτό τους συνέχεια στη θέση του θύματος. Πάρα πολύ εύκολα. Διαφωνώ να διαγιγνώσκουμε ανθρώπους όταν δεν είμαστε ειδικοί για διάγνωση και όταν δεν έχουν κάνει το ειδικό τεστ. Και επίσης το τεστ το κάνεις μόνος σου. Πας στο ψυχολόγο και λες είσαι ειδικό για να μου κάνεις το τεστ προσωπικότητας. Εάν σου πει ότι είναι, θέλω να μου το κάνεις για να δω εγώ, για μένα, εάν έχω κάποια στοιχεία. Οπό, για σένα που ρωτά, για σένα που προβληματίζεσαι, μπορεί να κάνει το, το τεστ προσωπικότητα. Ένα από αυτά τα, από τα τεστ τη προσωπικότητα, το είμαι ποια είναι το πιο διαδεδομένο, να το κάνει και να βγουν τα αποτελέσματα και να δει αν έχει εσωτερικά στοιχεία, αν έχει ιστριονικά στοιχεία, αν έχει ναρκιστικά στοιχεία κλπ, κλπ. Και, πάλι σου λέω ότι μπορεί το τεστ να μην σου βγάλει καθαρή διάγνωση, να σου πει σίγουρα έχεις αυτή τη διαταραχή, μπορεί να σου βγάλει έχεις κάποια στοιχεία, αλλά όχι ακριβώς τη διαταραχή. Εντάξει. Είναι καλό όσοι προβληματιζόμαστε για τον εαυτό μας και όσοι αμφισβητούμε τον εαυτό μας και δεν είμαστε σίγουροι αν είμαστε θύτες ή θύματα, να κάνουμε αυτό το τεστ. Δεν είναι κακό πράγμα. Δεν είναι κακό πράγμα. Είναι όπως όταν πας να μετρήσεις το, το body fat, το body mass index, όταν πας να σου κάνουν λιπομέτρηση, να δεις πόσο λίπος έχει το σώμα σου. Αν σε ενδιαφέρει και σε απασχολεί να το κάνεις. Πέραν τούτου, είναι αλήθεια ότι όταν περνούμε μια κακοποιητική συνθήκη. Όταν είμαστε σε μια σχέση, για παράδειγμα, η οποία μας προκαλεί αρνητικά συναισθήματα, ε, χρειαζόμαστε στήριξη ψυχολογική για να μπορέσουμε να ξεδιαλύνουμε το κουβάρι και να μπορέσουμε να προστατευτούμε από τα αρνητικά συναισθήματα που μας προκαλεί η κατάσταση. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, γι' αυτό εγώ συστήνω τόσο πολύ τη ψυχοθεραπεία, ε, γιατί όταν πα σε έναν τρίτο ειδικό, ο οποίο είναι ψυχολόγο, είναι ψυχοθεραπευτή και ο οποίο είναι εκπαιδευμένο στο να διαβάζει ανθρώπινες συμπεριφορές και μπορεί να σου απαντήσει με αρκετή αντικειμενικότητα αν βιώνεις μια κατάσταση θυματοποίησης ή είσαι εσύ ο ίδιος σε μια φάση που θυματοποιείς κάποιον άλλον. Και θα σου πω από την κλινική μου εμπειρία ότι πολύ δύσκολα οι άνθρωποι δέχονται να τους πεις ότι λυπάμαι, αλλά αυτό που μου περιγράφεται για παράδειγμα, ότι το τάδε πρόσωπο στη ζωή σας σας έχει κάνει κάτι κακό, έτσι όπως τα περιγράφετε εσείς ο ίδιος ή εσείς η ίδια, νομίζω το αντίθετο συμβαίνει. Μου έχει τύχει πρόσφατα να απαντήσω σε μια επιστολή κάποιου, μεγάλου ανθρώπου σε ηλικία, ο οποίο έγραψε μια επιστολή για να κατηγορήσει ένα παιδί του. Μου γράφει την επιστολή, τη διαβάζω και απαντάω πίσω, δεν θα πάρετε την απάντηση που περιμένετε πως θα πάρετε. Ως ψυχολόγος μπόρεσα να καταλάβω πως υπήρχε εξαιρετική χειριστικότητα μέσα στην επιστολή. Του απάντησα ιδιωτικά, δεν την έκανα vlog. Και γιατί την έκανα βλόκια για να μην στενοχωρηθεί από όλου εσά που θα πέφτατε πάνω του να το φάτε. Με τη, για, με τη, να το φάτε εντό αγωγικών με τα σχόλια. Γιατί είπαμε οι επιστολέ που κάνουμε, είναι αληθινέ επιστολέ. υπάρχουν άνθρωποι πίσω από αυτέ τι επιστολέ. Και το έγραψα. Με βάση αυτά που μου γράφει, θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να μην είναι τα πράγματα έτσι όπω τα νομίζετε εσεί. Τα πράγματα να είναι αλλιώ. Του απάντησα και η απάντηση του πίσω ήρθε και επιβεβαίωσε αυτό που είχα υποψιαστεί αρχικά: Ότι όντω υπήρξε έντονη χειριστικότητα από την πλευρά του και ότι αυτό που ήθελε από μένα ήταν μια απάντηση του στυλ. Είσαι πάρα πολύ καλό πατέρα, δέχτε εσύ που ο γιο σου δεν σου μιλάει. Εντάξει. Και μου, με, μου απάντησε κιόλα και μου λέει: Και πού το ξέρει εσύ το γιο μου, Δεν τον ξέρω εγώ το γιο σου, δεν ξέρω ποιο είναι ο γιο σου, ούτε θέλω να ξέρω ποιο είναι ο γιο σου. Αλλά όταν ένας ειδικό ψυχικής υγείας, ένας ψυχολόγος που έχει κλινική εκπαίδευση, ένας ο οποίος έχει δουλέψει με ανθρώπους και έχει πείρα, ένας ψυχολόγος ο οποίος έχει δεχτεί ο ίδιος ψυχοθεραπεία για πάρα πολλά χρόνια, είναι σε θέση να μπορεί να αναγνωρίσει συγκεκριμένες δυναμικές μέσα σε μια σχέση. Εσύ και εγώ, οι απλοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό τόσο εύκολα. Όσοι όμω έχουν κάνει ψυχοθεραπεία και έχουν ψυχοψαχτεί, μπορεί να το κάνουν πιο εύκολα. Ξαναλέω ότι δεν, εάν είναι ψυχανάλυση που κάνεις, εγώ προσωπικά ε, δεν είμαι εναντίον τη ψυχανάλυση, αλλά, θε, αλλά θεωρώ ότι η ψυχανάλυση είναι η πιο αφηρημένη μορφή ψυχοθεραπεία, ε, η πιο μακροχρόνια και ε, έχω κάποιες ενστάσεις ως προς την ε, δυνατότητα που δίνεται στους ψυχαναλυτές να αναλύουν με βάση το δοκούν τις συμπεριφορές και τα πράγματα που τους περιγράφει ο πελάτης τους. Δηλαδή, εύκολα ο ψυχαναλυτής μπορεί να σου πει αυτό που λες είναι προβολή, αυτό που λες είναι άμυνα, αυτό που λες είναι έτσι, αυτό που λες είναι αλλιώ και να τα γυρίσει όλα ενάντια. Θυμάμαι όταν κάναμε μάθημα στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο τμήμα ψυχολογίας από το οποίο αποφύτησα, Μα έκανε μάθημα ένα εξαιρετικό ψυχίατρο και ψυχαναλυτή, μακαρίτη τώρα, ο Δόκτωρ Ευστάθιο Λιμπεράκη, ο οποίο ήταν και ένα φοβερό ζωγράφο, τον οποίο τον αγαπούσα και τον αγαπώ πάρα πολύ, δεν σημαίνει ότι πέθανε, σταμάτησα να τον αγαπάω. Ο οποίο μα έλεγε ότι το αστείο πράγμα με την ψυχανάλυση είναι ότι η ψυχανάλυση δεν μπορεί ποτέ να αποδειχθεί ούτε σωστή ούτε λανθασμένη. Γιατί οτιδήποτε, οποιοδήποτε λογικό επιχείρημα πα να φέρει σε ένα ψυχαναλυτή, ψυχαναλυτή ο, ο ίδιο μα το λέει αυτό, ε θα σου το γυρίσει χρησιμοποιώντα κάποιε τεχνικέ ορολογίε τη ίδια τη ψυχανάλυση. Δεν εννοώ ότι η ψυχανάλυση σου, σου έχει κάνει κακό αν είναι ψυχανάλυση που κάνει. Απλώ σου λέω είναι μια μακροχρόνια θεραπεία. Είναι μια. Μα έλεγε πάλι ο Στάθη Ολυμπεράκη ότι η ψυχανάλυση είναι elite, γιατί χρειάζεται να έχει τρία πράγματα ελίτ uh, για να την κάνεις. Το ένα πρέπει να έχεις πολλά χρήματα. Μας έλεγε μάλιστα ότι για να κάνεις ψυχανάλυση τρία-τέσσερα χρόνια όσα γίνεται σύνδοση ψυχανάλυση και που γίνεται και δύο και τρεις φορές τη βδομάδα όπως γράφεις εσύ και γι' αυτό υποθέτω ότι είναι ψυχανάλυση που κάνεις. Λέει δίνεις τόσα χρήματα όσο να αγοράσεις ένα μικρό αυτοκίνητο πρέπει να είσαι ευφύ για να κάνει ψυχανάλυση και πρέπει να είσαι μορφωμένο για να κάνει ψυχανάλυση. Δεν σνομπάρω την ψυχανάλυση, δεν γνωρίζω την ψυχανάλυση με την έννοια ότι δεν είμαι ψυχαναλήτρια. Έχω διδαχθεί στα μαθήματα κλινική ψυχολογία για την ψυχανάλυση. Εγώ ίδια προσωπικά έχω δοκιμάσει για ένα χρόνο να κάνω ψυχανάλυση σε έναν ψυχαναλυτή, και μάλιστα θα πω πολύ γνωστό γιατί συνήθω έτσι λέγεται. Έχω πάει σε πολύ γνωστή ψυχαναλήτρια. Έχω πάει σε πολύ γνωστό ψυχαναλήτη. Το έχω δοκιμάσει. Δεν μου τέριαξε εμένα, σε κάποιους άλλους μπορεί να ταιριάζει. Και ξαναλέω, δεν μιλάω εναντίον της ψυχανάλυσης, λέω τη δική μου γνώση που έχω για την ψυχανάλυση, το, από πού την έχω προσλάβει αυτή τη γνώση και ποια, 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 γνώμη έχω, χωρίς να σημαίνει ότι δεν τη θεωρώ ψυχοθεραπεία, είναι ψυχοθεραπεία, αλλά είναι η πιο αρτιστική, η πιο καλλιτεχνική μορφή ψυχοθεραπείας και δεν είναι τυχαίο που μεγάλοι καλλιτέχνε ε, όλοι ψυχαναλύονται. Και ειδικά στη Γαλλία λέει όλοι οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί, οι άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων είναι όλοι ψυχαναλιόμενοι. Δεν είμαι εναντίον της ψυχαναλύσης. Ούτε αποτρέπω τους ανθρώπους από το να κάνουν ψυχαναλύση. Όμως για σένα ειδικά που ρωτάς το συγκεκριμένο πράγμα που έχει να κάνει με την ερμηνεία των πραγμάτων που συμβαίνουν γύρω μας, Εάν είναι ψυχανάλυση που κάνει, η οποία ψυχανάλυση ε, έχει ως εργαλείο την εξάπλωση των συνειρμών και αν έχει ταυτόχρονα και μια τάση. Ε, Overthinking, να σκέφτεσαι περισσότερο από το κανονικό, ε, υπερανάλυση των πραγμάτων κλπ. Αυτό μπορεί να μην σε βοηθάει στο να οργανώσεις το μυαλό σου. Γιατί ναι, χρειάζεται να οργανώσουμε το μυαλό μας. Γιατί είμαστε άνθρωποι, γιατί ζούμε μέσα σε μια ανθρωπίνη κοινωνία, γιατί έχουμε πράγματα να κάνουμε, έχουμε, να, έχουμε υποχρεώσεις να, α, να, φέρουμε εις πέρας, έχουμε δουλειές να κάνουμε. Οπότε αν ζούμε συνεχώς σε μια χαόδη κατάσταση μέσα στο μυαλό μας και συνεχώ λέμε μήπως είμαι θύμα, μήπως είμαι θήτης, μήπως είμαι θύτης και δεν το ξέρω, και... θα τρελαθούμε πραγματικά. Τώρα, Όσον αφορά σε αυτό που είπε, ότι πηγαίνοντα κάποιο στο ψυχολόγο ή διαβάζοντα κάποιο ψυχολογία, θα βρει πράγματα που θα τον κάνουν να νιώσει: Α, είμαι κι εγώ θύμα, είμαι κι εγώ θυματοποιημένο και χρειάζομαι βοήθεια. Στην αλήθεια, στην πραγματικότητα είμαστε όλοι θυματοποιημένοι. Ακόμη και οι θήτε είναι θυματοποιημένοι. Ακόμη και ένα θήτη αποδεδειγμένο, π.χ. ένα άνδρα ο οποίο χτυπάει τη γυναίκα του και πάει φυλακή για βία στην οικογένεια. Άμα ψάξει το ιστορικό του. Και άμα μπας πίσω στην παιδική του ηλικία, Πάρα είναι σίγουρο, όχι πιθανόν, είναι σίγουρο ότι θα βρεις περιστατικά που αυτός ο άνθρωπος έχει δεχθεί κακοποίηση όταν αυτός ήταν μικρός. Οπότε, η ψυχοθεραπεία με αυτόν τον τρόπο βοηθάει ακόμη και τους θύτες να γίνουν καλύτερα, γιατί όταν αντιμετωπίσεις το θήτη ως θύμα και ασχοληθείς με τον πόνο που κρύβει ο θήτης μέσα του, τότε θα μπορέσει να υπάρξει μία πιθανότητα αυτός ο άνθρωπος να μαλακώσει και να σταματήσει να είναι θήτης τώρα, επειδή θα βρει ανταπόκριση από τη θεραπεία του τραύματος την οποία ε, θα μπει μέσω της ψυχοθεραπείας. Επίσης, δεν πρέπει να μας απασχολεί, μιλάω για μας τώρα, στην περίπτωση που είμαστε θήτες ή στην περίπτωση που είμαστε θύματα, δεν πρέπει να μας απασχολεί τη γνώμη έχει για μας κάποιο η κάποια που η σχέση με αυτόν τον κάποιον και με αυτή την κάποια δεν κάνει καλό στη ψυχή μας, οπότε έχουμε αποφασίσει να τη διακόψουμε. Δηλαδή διακόπτουμε μια σχέση η οποία καταντά τοξική, διακόπτουμε μια σχέση η οποία καταντά βλαβερή, διακόπτουμε μια σχέση η οποία δεν μας κάνει καλό και αυτή η διακοπή σίγουρα δεν θα κάνει καλό μόνο σε εμά, θα κάνει καλό και στον άλλον Εμεί μπορεί να πούμε Είμαστε θύματα και γι' αυτό διακόπτουμε αυτή τη σχέση. Ο άλλο μπορεί να πει Είμαι θύμα και γι' αυτό διακόπτω αυτή τη σχέση. Και στην πραγματικότητα μπορεί να είμαστε και δύο θύματα. ή μπορεί να είμαστε και δύο θύτες. Δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχουμε διακόψει μια σχέση τοξική. Και όποιο ακούει αυτό το βίντεο ή όποιο είναι εδώ στο κανάλι και διαβάζει τα βιβλία μου και αυτά και διερωτάτε Μήπω εγώ είμαι θήτη, ο μόνο τρόπο. Να μάθεις γι' αυτό είναι να πας και να ζητήσεις ε, από τον ψυχολόγο που θα επιλέξεις να κάνεις ψυχοθεραπεία, να ζητήσεις να το, διερευ... να το διερευνήσετε αυτό το πράγμα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μου έκανε τρομερότατη θετική εντύπωση ότι τρεις διαφορετικοί άνθρωποι που διάβασαν το βιβλίο μου «Ψυχολογικός πόλεμος» αυτό το τελευταίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ψυχογιός, μου έστειλαν λεπτομερέστατα τα email τρεις, τρεις άνθρωποι στο οποίο μου έλεγαν «Σε ευχαριστώ που έγραψες αυτό το βιβλίο, γιατί μέσα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου συνειδητοποίησα ότι ήμουν θήτης, ότι είμαι θήτης και θέλω να αλλάξω και σύστησε μου κάποιον ψυχολόγο στην περιοχή μου να πάω». Αυτό πραγματικά είναι απόδειξη ότι αν ένας άνθρωπος θέλει να δει αν είναι θήτης, θα βρει τρόπο να το δει. Ε, προσοχή από την ενοχικότητα προσοχή από τις ψυχαναγκαστικές σκέψεις, το λέω σε σένα ειδικά που γράψεις την επιστολή και νομίζω θα καταλαβαίνεις τόσο ψυχοψαγμένη που είσαι γιατί στο λέω. Δεν χάθηκε ο κόσμος αν μέσα στο μυαλό μας έχουμε μια λαθασμένη γνώμη για κάποιον άλλον άνθρωπο, χάθηκε ο κόσμος όμως όταν αφήνουμε την ψυχή μας αφρόντιστη, εμείς οι ίδιοι. Άρα ταμπελώνουμε καταστάσεις και όχι ανθρώπους. Και διάγνωση κάνουν μόνο οι ειδικοί, αυτοί που είναι επιστοποιημένοι στο να κάνουν τις συγκεκριμένες διαγνώσεις. Αυτά για απόψε, την αγάπη μου σε όλους. Εγώ πιστεύω ότι όλοι μας εναλλάσσουμε ρόλους θήτη και θύματος. Έχει φάσεις τις οποίες μπορεί να λειτουργούμε θυματοποιημένα, έχει φάσεις στις οποίες μπορεί να λειτουργούμε, να λειτουργούμε ως θύματα ή να λειτουργούμε ως θήτες αλλά αυτό που μας χαρακτηρίζει και μας καθορίζει τη στόφα μας ως άνθρωποι είναι που επιλέγει η ψυχή μας να καθίσει, που επιλέγει η ψυχή μας να πετάξει, αν θέλει να πετάξει ψηλά και να γίνει να, να, γίνει, να γίνουμε άνθρωποι πιο πνευματικοί ή αν επιλέγουμε τον εύκολο δρόμο της κακοποίησης εαυτών και αλλήλων είναι ένας συνεχώς, συνεχής αγώνας ο, πνευματικό πνευματικός αγώνας, είναι συνεχής η προσπάθεια για ένας άνθρωπος ισορροπημένος ψυχολογικά, ψυχικά και συναισθηματικά, ψυχοσυναισθηματικά ισορροπημένος. Ναι, έχει μέρες που θα κάνουμε λάθη, ναι, έχει μέρες που θα γίνουμε θύτες απέναντι σε άλλους ανθρώπους και δεν πειράζει αν κόψω σχέση μαζί μας και μας που θύτες γιατί και μας καλό θα μας κάνει και έχει μέρες που θα είμαστε θύματα και χρειάζεται να είμαστε σε εγρήγορση, ούτω ώστε να αντοπίζουμε τις καταστάσεις που είναι βλαβερές για μας και όχι να προβαίνουμε σε ταπελοποίηση αυτό και αλλήλων. Καλό βράδυ και ελπίζω να μην παρερμηνευθούν τα λόγια μου περί ψυχανάλυσης γιατί ήταν εξαιρετικά ξεκάθαρα. Ε, φιλιά!